υπεύθυνοι της πορείας, της καταστροφικής πορείας του μνημονίου. Να σας πω ευθέως, δεν κύριε, πάμε να κάνουμε κόσμος, βεντέτες. Μια μερίδα του κόσμου. Να σας πω, πριν δώσω το λόγο και στον κύριο Σκρέκα αλλά και στον συνάδελφό μου τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Λέει το εξής. Άκουσα εγώ τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Τσίπρα, να μιλάει ότι δεν πάμε για ρήξη, πάμε για ένα έτοιμο συμβιβασμό. Προχτές στη συζήτηση. Ίσως αυτός ο έτοιμος συμβιβασμός να έχει πολλές σκιές που αφορούν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Και λέτε, μήπως τώρα να ρίξουμε την εξεταστική για να προσανατολίσουμε την κοινή γνώμη από τις κολοτούμπες, θα πει ο κύριος Κρέκας, που θα κάνουμε αργότερα τις υποχρεωτικές, έτσι ώστε να έχει ο κόσμος να ασχολείται με αυτά και να μην ασχοληθεί. Κύριε Παπαδάκη, όλοι έχουν δικαίωμα να σκέφτονται τα πάντα. Έτσι. Είναι σαφές. Θα αποδειχθεί όμως στην πορεία ότι εμείς δεν κάνουμε κίνηση αντιπερισπασμού. Αντιθέτως, η κίνηση διερεύνησης των πολιτικών προβλημάτων που υπάρχουν με το μνημόνιο, που τα πληρώνει ακόμα ο κόσμος, είναι αναγκαία για να βγάλουμε συμβάσματα για το μέλλον. Και όταν λέμε για έτοιμο συμβιβασμό, αυτό για την ιστορία μας είναι ρήξη. Γιατί? Διότι μέχρι τώρα είχαμε συμβιβασμούς, δεν θα έλεγα άτιμους, πάντως συμβιβασμούς με βάση τις επιταγές των δανειστών. Ο έτοιμος συμβιβασμός λοιπόν είναι μια ηθική και πολιτική ρήξη που υπάρχει για πρώτη φορά στη χώρα μας. Θέλω να πω στον κύριο Σκρέκα. Κύριε Σκρέκα, μια πρώτη κουβέντα για την πρόταση για εξεταστική επιτροπή.